Επιστροφή για τις αθλητικές μας ειδήσεις, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον Γιάννη Μάλα σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Μας ενημερώνεις καταρχήν για τον Πλατανιά. Έτσι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Πλατανιάς, ο οποίος το Σάββατο στις 4 το απόγευμα δίνει ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στον Πανθρακικό. Ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ κομβικό για το συγκρότημα του Γιώργου Παράσου, καθώς από την 7η αγωνιστική που ξεκινάμε το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων. Ξεκινά το θεωρητικά πιο βατό πρόγραμμα της χανιώτικης ομάδας, όπου βεβαίως άπαντες στο Μάλεβε επιθυμούν να φτάσουν σε συγκομιδή βαθμών και βεβαίως να πετύχουν την πρώτη τους νίκη. Όπως είπαμε λοιπόν, όλοι στο στρατόπεδο του Πλατανιά έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι με την ομάδα της Κομοτηνής, όπου βεβαίως άλλο στόχος πέρα από τον τρίποντο δεν υπάρχει, καθώς ο Πλατανιάς μετά τις 6 πρώτες αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να κερδίσει και βεβαίως το ντέρμπι, τα ντέρμπι που ξεκίνησαν νωρίς και ο τελικός όπως χαρακτηρίζεται το παιχνίδι με τον Πανθρακικό, θα πρέπει να νικηθεί από τον Πλατανιά. Στο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου κόντρα στον Πανθρακικό έχουν στρέψει τα βλέμματά του στον Πλατανιά, με τον Γιώργο Παράσχο να ετοιμάζει τα πλάνα του για το συγκεκριμένο μάτς, όπου οι Ερυθρόλευκοι έχουν ως αποκλειστικό στόχο την νίκη. Η προετοιμασία του Πλατανιά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να είναι απόλυτα έτοιμοι για το μάτς κόντρα στον Πανθρακικό, το οποίο άπαντες στην ομάδα γνωρίζουν πως είναι ιδιαίτερα κομβικό. Για τον Πλατανιά από την 7η αγωνιστική και μετά ξεκινά το θεωρητικά πιο βατό πρόγραμμα και άπαντες στην ομάδα θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή βαθμών, αρχής γενομένης από το κρίσιμο μάτς του Σαββάτου κόντρα στον Πανθρακικό. Είναι μια ομάδα πάνω απ' όλα που έμπειρη στην κατηγορία, δεν είναι λίγα χρόνια και ο Πανθρακικός που είναι στη Super League. Είναι μια ομάδα που έχει παίκτες έμπειρους και πάνω απ' όλα θα έρθει εδώ να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Για μας το μόνο αποτέλεσμα είναι η νίκη και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως και για ψυχολογικούς λόγους. Είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε καλά, είμαστε ψύχρεμοι και βλέπουμε το παιχνίδι με ηρεμία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην αγχωθούμε και πάμε στο παιχνίδι με άγχος που θα μας βγει μες στον αγωνιστικό χώρο και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πάνω απ' όλα να έχουμε ηρεμία, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να δούμε ένα παιχνίδι με τον Πανθρακικό που πιστεύω ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε και το πιστεύω να βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα έχει, πιστεύω, αίσιο τέλος. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Παράσχος θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή την επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη, που τις τελευταίες μέρες ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, αλλά και την ένταξη των Κουλιμπαλί Μαχαμάτ στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, καθώς οι δύο Αφρικανοί απουσίασαν τις τελευταίες μέρες λόγω των υποχρεώσεων που είχαν με τις εθνικές ομάδες. Πάντως, δεδομένα εκτός μάχης για το παιχνίδι με την ομάδα της Κομοτηνής, θα είναι ο Θανάσης Δίνας που έχει υποστεί θλάση και έτσι ο Γιώργος Παράσχος δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Έτσι, ο Ντίνας που στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, αν και κατάφερε εν τέλει να βγάλει όλο το 90 λεπτό, έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού, με την θλάση δεύτερου βαθμού που έχει υποστεί και θα λείψει από τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια του Πλατανιά. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, βεβαίως, ο κύριος Παράσχος περιμένει και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι η πιο, τουλάχιστον όπως έχει δείξει από τα παιχνίδια του Πλατανιά, η πιο αξιόπιστη λύση στην επίθεση, καθώς ο νεαρός Ηρακλειώτης επιθετικός φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση τόσο από τον Ράμος όσο και από τον Αγκούλο. Βέβαια, στην περίπτωση που δεν καταφέρει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου, τότε ένας εκ των δύο, ή ο Αργεντινός ή ο Ισπανός, θα πάρουν θέση στο βασικό σχήμα του Πλατανιά. Βεβαίως, να πούμε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται και από σήμερα στην διάθεση του κ. Παράσχου βρίσκονται και οι δύο διεθνείς, η Αζράκ Μαχαμάτ και Ουσμάν Κουλιμπαλί, που επέστρεψαν από την Αφρική όπου είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Αυτά όσον αφορά τον Πλατανιά και την Super League. Πάμε και στην Β' Εθνική, όπου ΑΟ Χανιά και Κεσαμικός προετοιμάζονται για το μεταξύ τους κριτικό ντέρμπι, χανιώτικο ντέρμπι, το πρώτο ανάμεσα σε δύο ομάδες από τα Χανιά σε επίπεδο Football League. Όσον αφορά τον αθλητικό μήλο Χανιά, ο Θωμάς Γράφας χθες είχε δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και βεβαίως έχει να αντιμετωπίσει και κάποια προβλήματα, καθώς οι Μπουζούκης και Σαϊνέ δεν είναι ακόμη σε κατάσταση να αγωνιστούν
καθώς αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Αλλά βεβαίως ο κύριος Γράφας θα τους περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ενώ όσον αφορά τον Κισαμικό, όπου υπάρχει ικανοποίηση για τον δεύτερο εκτός έδρας βαθμό που πήρε η ομάδα αυτή τη φορά στην Ζάκυνθο, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Ενώ σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη να γίνει για μια εκδήλωση της ομάδας και πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων που θα γίνει σήμερα λοιπόν το απόγευμα σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι. Αυτά, Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς πάμε να κλείσουμε με τα νέα για τον αυριανό καιρό, για να δούμε λοιπόν αν θα διατηρηθεί η ηλιοφάνεια. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Πάμε να δούμε το χάρτη μας. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με αυξημένες νεφώσεις όμως στα Χανιά, το Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 24 βαθμούς Κελσίου και η ένταση των ανέμων θα είναι από 3 έως 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Στα Χανιά το πρωί ο καιρός θα είναι νεφελώδης, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα βελτιωθεί και θα ανέβει ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς για να πέσει και πάλι το βράδυ στους 19. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα, θα πνέουν με ένταση από 2 έως 3 μποφόρ. Ανάλογες οι καιρικές συνθήκες και για το Ρέθυμνο, όπου η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς και εδώ επίσης οι άνεμοι από 2 μέχρι 3 μποφόρ. Ίδιες οι καιρικές συνθήκες και στο Ηράκλειο. Νεφώσεις το πρωί, ηλιοφάνεια το μεσημέρι με αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις και το βράδυ, η θερμοκρασία 18 με 22, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο καλύτερος ο καιρός, από 18 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά και στη θερμοκρασία που θα έχουν αύριο περιοχές της Κρήτης. Στην Κίσαμο από 18 έως 22 βαθμούς, στην Παλαιόχωρα από 18 έως 25, στα Σφακιά ίδια η θερμοκρασία με την Παλαιόχωρα, στις Μύρες από 16 έως 24 βαθμούς, στο Γάζι από 17 έως 23, στα Θαλάσσαρνα από 18 έως 22, στη Σιτία η θερμοκρασία αύριο θα κοιμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και τέλος στην Ιερά Πέτρα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έτσι διαμορφώνονται οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Ωστότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.